στο κέντρο του Ηρακλείου μια ανάσα από την Evans λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί και ευτυχώς αφού είχε ολοκληρωθεί η μετακίνηση μαθητών προς το σχολείο τους, τμήμα παλαιού κτίσματος καταραίει. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια, δηλαδή να βρει ποια κτίρια είναι τιμόρροπα και να πάρει μέτρα, όπως και αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης. Το ευτυχές γεγονός ήταν ότι στο σημείο εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος πεζός, λίγο νωρίτερα περνούσαν παιδιά για να πάνε στο σχολείο τους. Ο θόρυβος προκαλεί αναστάτωση, την οποία διαδέχεται η αγωνία, μήπως κάποιος έχει τραυματιστεί. Για πολλωστή φορά φανήκαμε τυχεροί και δεν θρηνήσαμε θύματα ή υλικές ζημιές. Αυτό που γίνεται τώρα δεν γινόταν πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, χωρίς κουνήματα, να πέφτουν τα σπίτια. Άμεσα στο σημείο φτάνει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας που προχωράει στην απαγόρευση διέλευσης από το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Σουμερλή, στο οποίο δεν ήταν η πρώτη φορά που κατέρευσε ετοιμόρροπο κτίσμα. Εκατοντάδες τέτοια έχει, αλλά δυστυχώς δεν δίνει κανείς σημασία. Ανησυχητικό είναι αυτό, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Κάνω έκκληση στους πολίτες που έχουν σπίτια που κατοικούν και μέσα. Διότι εδώ έχουν αρχίσει να πέφτουν μπαλκόνια και να πέφτουν κομμάτια δομικών στοιχείων από σπίτια που κατοικούνται. Το νέο περιστατικό, 2 εβδομάδες περίπου από την προηγούμενη κατάρρευση μπαλκονιού στην περιοχή των Τριών Πεύκων, ήρθε να σημάνει συναγερμό στην πολεοδομία, με την αρμόδια αντιδήμαρχο και την αναπληρώτρια διευθύντρια να εξηγεί ότι άλλος χρόνος δεν υπάρχει και πως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν. Επιτέλους, οι ιδιοκτήτες να ασχοληθούν με τα ακίνητά τους, γιατί από τώρα και στο εξής, με την κλιματική αλλαγή, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, είτε από σεισμούς, είτε από καταιγίδες, από ό,τι φαίνεται, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτρέψουμε το χειρότερο. Η κατάσταση με τα ετοιμόρροπα στο Ηράκλειο εξηγούν πλέον ότι είναι απελπιστική και ότι καθημερινά στον κατάλογο με τα εκατοντάδες κτίσματα, που ίσως να ξεπερνούν και τα 300, εντάσσονται νέα. Μια πραγματικότητα που επισημαίνουν ότι απαιτεί εγρήγορση, καθώς απειλεί την ασφάλεια των δημοτών. Πήρε μια κυρία τηλέφωνο από την Αθήνα, μένει σε ένα κάπου προς το Περιστέρι, μου είπε ότι μένει, και μου είπε ότι έχει ένα σπίτι στο Ηράκλειο, και μου είπε ότι, ξέρετε, λέει, εγώ δεν μπορώ να το φτιάξω. Λέω, να του πουλήσετε τότε. Λέει, τι να μου το φάνε για κομμάτι ψωμί, δεν ξέρω, λέω, αλλά έχετε μια βόμβα μέσα στην πόλη, και εσείς, πώς κοιμάστε, της λέω, κοιμάστε ήσυχα, δηλαδή έχω φτάσει στο σημείο να μην είμαι ευγενική. Η αναπληρώτρια διευθύντρια της πολεοδομίας, σε απόλυτο τόνο, εξήγησε ότι οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες μπορεί να γίνουν πολύ σύνθετες και πάντως αυστηρότατες, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που φτάνουν ως κατηγορούμενοι στα δικαστήρια αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες.